Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Οδηγούμαστε ξανά στις κάλπες την Κυριακή. Δεν είναι ευθεία απόψε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έθεσε και ο έτερος διεκδικητής του Δήμου χθες, τον οποίο φιλοξενήσαμε στο δελτίο μας, τον κύριο Μποκέ, ο οποίος ξεκινώντας τη συζήτηση έκανε αναφορά σε αυτό το περιβόητο debate, το οποίο τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε. Ναι. Γιατί, κύριε Μαμουλάκη? Λοιπόν, καταρχήν, εσείς με γνωρίζετε και ο κόσμος με γνωρίζει ότι είμαι ένας άνθρωπος των συνεργασιών. Θέλω πάντα τη συζήτηση και να βγαίνει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Ούτε εγωιστικά, ούτε μόνος μου, ούτε να βγαίνει συνενετικά. Άρα, από τη φύση μου, λοιπόν, είμαι υπέρ Αθηνών. Όμως, πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος και να είναι, να μην είναι αυταρχικά και οτιδήποτε μόνο κρατικά, θα έλεγα. Εδώ ο αντίπαλός μου, ο κύριος Μποκέας, όχι μόνο δεν συζητάει, όχι μόνο δεν κάνει, αλλά μόνος του βρίσκει, σκαρφίζεται και έρχεται με όποιο αθέμητο μέσο έχει μπροστά του, απέναντί μου, και μετά που θα κάνει αυτές τις τοποθετήσεις, αυτές τις περίεργες σκέψεις του, μετά έρχεται και ζητάει διάλογο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλει διάλογο, θα πρέπει να έρθει ειλικρινά από την αρχή, να κουβεντιάσει μαζί, να συμφωνήσουμε, να μπουν οι όροι του διαλόγου και οι όροι γενικά της συνεργασίας. Εδώ ποτέ δεν επιχείρησε να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι να νομιμοποιώ έναν άνθρωπο ο οποίος με βρίζει, ο οποίος λέει διάφορα εναντίον μου, εναντίον των συνεργατών μου, εναντίον αρρώστων συνεργατών μου που έχουν πρόβλημα, όλα αυτά. Λοιπόν, την προεκλογική περίοδο που κλείνει και σε λίγες ώρες, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπου λίγο χάθηκε ίσως το μέτρο στη διαδρομή. Εγώ δεν θέλω να το χρεώσω στη μία παράταξη ή στην άλλη, ναι, γιατί ήταν κατέρωθεν οι βολές εξαιρετικά εχμηρές. Κοιτάξτε, στην προεκλογική περίοδο άκουσα πάρα πολλά. Επέλεξα να μην απαντήσω παρά μόνο σε 2-3 κραυγαλαίες περιπτώσεις. Γιατί αν έπρεπε να απαντώ, εσείς δεν θα κάνατε άλλη δουλειά σαν δημοσιογράφοι παρά να παρακολουθείτε όλα αυτά τα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως, μιλώ συγκεκριμένα, ένα παράδειγμα, ο Μιχαήλ Λιδάκης, Δημήτρης Λιδάκης, ο αγαπητός σε όλους μας Καρίτσης, Δημήτρης Καρίτσης, ο οποίος είναι άρρωστος, βρίσκεται στο νοσοκομείο και με μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Αυτόν τον άνθρωπο βρήκαν να χτυπήσουν. Λοιπόν, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Μποκέας για να απαντήσει και νομίζω θα ήταν λίγο άδικο. Επειδή με ρωτήσατε. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω τη συζήτηση. Ποιο θεωρείτε λοιπόν ότι θα είναι το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο θα καθορίσει και τον νικητή της Κυριακής? Τι είναι αυτό που θα κρίνει κατά τη γνώμη σας την άποψη των δημοτών? Κοιτάξτε, οι δημότες, τώρα φτάνοντας στο τέλος της διαδικασίας, μπορούν να κοιτάξουν κατάματα έναν έκαστο από εμάς. Με εμένα, παραδείγματος χάρη, μπορούν να με δουν, να με θυμηθούν ότι έχω δουλέψει τόσο πολύ. Πρώτος έρχομαι στο Δήμο και τελευταίος φεύγω. Με το αυτοκίνητό μου έρχομαι, με το αυτοκίνητό μου φεύγω. Ασχολούμαι με όλους τους δημότες, όποιος έχει ένα πρόβλημα, έρχεται σε μένα. Δεν τον διώχνω να τον στείλω μόνο στους αντιδημάρχους ή οπουδήποτε αλλού. Συνεργάζομαι λοιπόν μαζί τους. Αυτό το πράγμα το έκανα και στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, όπως ξέρετε, είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά και σκληρά από τα Ολυμπιακά έργα σε όλα τα έργα τα οποία γίνανε την περίοδο εκείνη που ήμουν αντιδήμαρχος μαζί με τον κύριο Κουράκη. Εδώ λοιπόν ήρθα στο Μαλεβίζη και ήρθα έχοντας εμπειρίες και περγαμηνές από τα έργα και από τις διάφορες προσπάθειες που είχαν γίνει γενικότερα εκεί. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα των δημοσίων έργων σαν πολιτικός μηχανικός. Γνωρίζω πώς να εξασφαλίζω χρήματα. Κατάφερα λοιπόν και
εξασφάλισα σχεδόν τα περισσότερα χρήματα από όλους τους Δήμους. Κατάφερα και πήρα τόσα έργα και υλοποιήσαμε τόσα έργα, περισσότερα από 1.500 έργα στο σύνολο. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να λέμε ότι το Μαλεβίζι έχει αλλάξει σελίδα, έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά και τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους δημότες μου και να τους λέω μην ανησυχείτε, θα πάμε μπροστά. Θα πάει μπροστά ο Δήμος μας, να είστε σίγουροι. Να πάμε τώρα και σε δύο περιοχές που οι ίδιοι οι πολίτες τις χαρακτηρίζουν πλέον ως προβληματικές και θέλω να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Μιλάμε για την Αμουδάρα και για το Γάζε. Λοιπόν, η Αμουδάρα είναι μια υπέροχη περιοχή. Αρχίζει από το Παγκρίτιο στάδιο και φτάνει μέχρι τα Ελληνοπεράματα, περίπου 6,5 χιλιόμετρα. Είναι μια θαυμάσια παραλία από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή κοιτάξαμε να την αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάναμε ένα πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, έλαβαν μέρος οι καλύτεροι αρχιτέκτονες, πήρε τη μελέτη ένα γραφείο με 25 αρχιτέκτονες. Φτιάχτηκε μια μελέτη στην οποία προβλέπονται πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, παιδικές χαρές, πράσινα, οτιδήποτε ωραίο και ελεύθεροι χώροι μπορούν να γίνουν εκεί. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα το λύσουμε. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με τους επιχειρηματίες, τους μεγαλοξενοδόχους, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν επενδύσει πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τους σεβαστούμε και αυτούς και να συναποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε αυτό μαζί. Έχουμε ήδη μιλήσει. Και στη συνέχεια μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα υπάρξει τότε κάτι το υπέροχο για την Αμουδάρα και για την περιοχή αυτή. Θα έχουμε ανταποδοτικά ωφέλη πάρα πολλά από αυτή την ιστορία και γρήγορα θα μας αποδώσει τους καρπούς και τα έξοδα και τις δαπάνες οι οποίες θα χρειαστούν για να γίνει αυτό το έργο. Ούτως ή άλλως θα βρούμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Ο ίδιος ο κύριος Αρναουτάκης που μας βοηθάει πάντοτε σχεδόν σε τέτοια έργα ανταποδοτικά θα μας βοηθήσει και εδώ να προχωρήσουμε και να γίνει αυτό το θαύμα της φύσης. Έχουμε πάντως μια μελέτη στα χέρια μας που είναι καταπληκτική. Λοιπόν, να πάμε και σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Να σας πω λίγο και με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ που συμπυκνώνονται έτσι τα παράπονα των δημοτών. Στους δρόμους, σε θέματα καθαριότητας, στις αποχετεύσεις, στην έλλειψη του φωτισμού. Να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που αφορά φυσικά και την ποιότητα ζωής των δημοτών σας. Κοιτάξτε, έχουμε τα μεγάλα έργα αφενός, τα μικρά έργα αφετέρου και τα έργα της καθημερινότητας. Τα μεγάλα έργα έχουν μπει σε ένα ρυθμό πάρα πολύ καλό, έχουν γίνει σχεδόν τα περισσότερα από αυτά. Τα λεγόμενα μικρότερα έργα είναι και αυτά έργα της καθημερινότητας. Δηλαδή, βρεφονηπιακή σταθμή. Κανένα παιδί δεν υπάρχει στο Δήμο Μαλεβιζίου που να μην έχει θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κάθε μάνα ξέρει ότι το παιδί της το περιμένει η θέση του για να μείνει εκεί. Επίσης, ο νέος παιδικός σταθμός, το νέο δημοτικό σχολείο, οι διανοίξεις, οι πλακοστρώσεις των δρόμων προς την παραλία, ο δημοτικός φωτισμός οικονομίας, έχουμε LED. Φωτίσει το Δήμο μας, άρα και το δρόμο της Αμουδάρας και του Γαζίου. Τεράστια οικονομία υπάρχει από αυτό και ένταση πάρα πολύ καλή του φωτισμού. Είμαστε ίσως ο μοναδικός Δήμος που έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το φωτισμό στο σύνολό μας εδώ. Δωρεάν θέση στάθμευσης, νέα παιδική χαρά, ποδηλατόδρομο στο Πολύδροσο. Υπάρχουν όλα αυτά στην περιοχή της Αμουδάρας. Και η Αμουδάρα συγχρόνως είναι ήδη προχωρεί και μπαίνει γρυταχαίως μέσα στο σχέδιο πόλεως. Έχει γίνει η προκήρυξη, έχουν ξεκινήσει οι μηχανικοί και δουλεύουν γι' αυτό. Και επίσης να πω ότι ξεκινάει την μεθαύριο για τέταρτη χρονιά το μοναδικό φεστιβάλ γλυπτικής σε άμμο, το οποίο γίνεται εκεί. Γλυπτά 3 μέτρα ύψος, όπου ο γλύπτης, ο Μανώλης ο Χρακούτσης, το κάνει για τέταρτη χρονιά. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Και έρχονται άνθρωποι
και τουρίστες από το εξωτερικό για να το παρακολουθούν. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ στον τόπο μας από όλο τον κόσμο, θα ήθελα να προσκαλέσω όλους όσους επιθυμούν να επισκεφτούν την Αμουδάρα και να δουν από κοντά τη δουλειά η οποία γίνεται. Τώρα, για το Γάζι. Για το Γάζι. Το Γάζι είναι η πόλη, η περισσότερο αναπτυσσόμενη πόλη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι ήδη μια μεγαλούπολη το Γάζι, μαζί με Τσαλικάκη και Αμουδάρα. 20-22.000 κάτοικοι, μια μεγαλούπολη πια είναι το Γάζι. Εδώ έχουμε κάνει τη μελέτη του δρόμου Γάζι-Ηράκλειο, ο παλιός εθνικός δρόμος. Αυτός ο δρόμος, η μελέτη αυτή προβλέπει διαπλάτησή του 24 έως 28 μέτρα. Μεγάλη νησίδα στη μέση, τεράστια πεζοδρόμια δεξιά-αριστερά, φωτισμό, φωτιστικά υπέροχα, παγκάκια και οτιδήποτε άλλο ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος έχει. Είναι έτοιμη η μελέτη, έχει τις εγκρίσεις της, τα έχει όλα. Περιμένουμε χρηματοδότηση, έχουμε αποτανθεί σε διάφορα προγράμματα και περιμένουμε κάποια στιγμή, γιατί είναι 10,5 εκατομμύρια το κόστος, να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Υλοποιούμενο αυτό, αλλάζει πλήρως η εικόνα του Γαζίου. Τώρα, κύριε Μαμουλάκη, με δεδομένη την οριακή διαφορά που έχετε με τον έτερο αντίπαλό σας για το Δήμο Μαλεβιζίου, αν σας ζητούσε κανείς να κάνετε μία εκτίμηση, τι θα του απαντούσατε? Εσείς τι αίσθηση έχετε κυκλοφορώντας και συνομιλώντας με τον κόσμο? Θα έρθω σε αυτό πριν λησμόνησα να πω κάτι και πρέπει να το πω. Αυτά που είπα σχετικά με το δρόμο του Γαζίου, μαζί με το εργοστάσιο αφαλάτωσης το οποίο έχει γίνει και τώρα γίνεται το δεύτερο, μαζί με τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των δικτύων, τον οποίο έχουμε ήδη και επομένως σε χρόνο, πραγματικό χρόνο βρίσκομαι αμέσως στις βλάβες οι οποίες υπάρχουν μέσα από τα γραφεία της ΔΕΙΑΜ και αγοράζοντας, μπαίνοντας σε ένα άλλο πρόγραμμα, αγοράζοντας 3,5 εκατομμύρια τα υδρόμετρα, τα ηλεκτρονικά, τα έξυπνα υδρόμετρα όπως λέμε, που και αυτά μας δίνουν σοβαρή οικονομία. Αυτά τα τρία έργα λοιπόν, υδρόμετρα, τηλεέλεγχος, τηλεχειρισμός και το εργοστάσιο, μας δίνουν τη δυνατότητα και το κάναμε ήδη, μειώσαμε το κόστος του νερού κατά 20%. Κατά το 1/5 δηλαδή. Και ήδη από την αρχή του χρόνου, αναδρομικά λοιπόν, από την 1η-1η του 2019, έτσι οι δημότες μας θα καταλάβουν στις τσέπες τους αυτή την ωφέλεια. Ωραία. Τι αίσθηση λοιπόν έχετε για την Κυριακή και γιατί κάποιος να σας επιλέξει? Γιατί να επιλέξει κανείς Κώστα Μαμουλάκη? Λοιπόν, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα κλείσει ο λογαριασμός εντός εισαγωγικών την Κυριακή. Θα γίνει η ψηφοφορία, ο κυρίαρχος λαός θα δώσει την απάντηση και από εκεί και πέρα αυτή είναι σεβαστή και πρέπει να είναι σεβαστή από όλους μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα παραλάβει τη σκυτάλη για να συνεχίσω για 4 χρόνια ακόμα το έργο αυτό. Και το πιστεύω αυτό γιατί κοιτάζοντας κατάματα τους δημότες μου, μπορώ να τους πω όλα αυτά. Είπα και προηγουμένως σε εσάς εδώ ότι θα με θυμηθούν βλέποντάς με, γιατί με βλέπουν κάθε μέρα να τρέχω πάνω κάτω σε όλους τους δρόμους, να λύνω τα θέματα τους, να προσπαθώ να αγωνίζομαι και να πηγαίνουν καλά τα πράγματα και πάνε καλά τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι λόγοι που βασικά έχουν να κάνουν με αυτό είναι ότι εγώ, εκτός του ότι είμαι πολιτικός μηχανικός έμπειρος τόσα χρόνια και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο Δήμο Ηρακλείου που έχω δουλέψει τόσο πολύ σε όλα τα Ολυμπιακά έργα και όλα τα άλλα έργα, ανισόπεδους κόμβους, Κνωσού, παραλιακό μέτωπο, πεταλοειδή κτλ. Και στη συνέχεια τα τόσα έργα, τα 1500 και πλέον έργα στο Δήμο μας, στο Δήμο Μαλεβιζίου, μπορώ να εγγυηθώ τη συνέχεια όλων αυτών των πραγμάτων χωρίς να υπάρξει κανένας κλειδονισμός στο Δήμο. Χρήματα ο Δήμος μας έχει, μπορεί να τα κάνει αυτά τα έργα, αλλά συγχρόνως έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε προγράμματα στα οποία, παραδείγματος χάρη, προχθές καταθέσαμε μια μελέτη για την βιβλιοθήκη μας. Μια καταπληκτική βιβλιοθήκη σε ένα κτίριο παλιό, η αναπαλαίωση του οποίου κοστίζει 2,5 εκατομμύρια. Και έχουμε κάνει το αίτημα για να τα πάρουμε.
Ζητάτε δηλαδή από τους δημότες να σας εμπιστευτούν εκ νέου για να προχωρήσετε και να ολοκληρώσετε ακριβώς όλα αυτά τα οποία έχετε βάλει ήδη μπροστά και υλοποιείτε. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε για ακόμη μια φορά κοντά μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη να είστε και καλή καλά επιτυχία. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω στους δημότες μέσω της εκπομπής σας ότι τους αγαπώ όλους έναν προς ένα. Τους γνωρίζω όλους το ίδιο. Τους υπόσχομαι ότι θα πάει καλά και η νέα μας συνεργασία. Γιατί πρέπει να πάει καλά, γιατί έχουμε χρέος να προχωρήσουμε αυτή την υπέροχη περιοχή που λέγεται Μαλεβίζη. Να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.